Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστερίου, όπου σήμερα για την 21η αγωνιστική της Development League οι Athens του Lakers αντιμετωπίζουν τους Indians, δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται στα χαμηλά του βαθμολογικού πίνακα. Στην 10η θέση Athens του Lakers με 5 νίκες και 13 ήττες, ενώ από την άλλη οι Indians βρίσκονται 12η με 5 νίκες και 12 ήττες. Ξεκίνησε το μάτς με τους σημερινούς γηπεδούχους να έχουν την πρώτη κατοχή. Οι Athens του Lakers, οι οποίοι ξεκινούν με ένα εύστοχο τρίποντο από τον Marino. 3-0 λοιπόν, βρίσκει στόχο με την πρώτη του προσπάθεια ο Μαρίνος. Πάμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες. Μαρίνος, Λιβαδάς, Αγκουριδάκης, Μέξας, Κυριόπουλος είναι οι 5 που ξεκινούν για τους κίτρινους. Ενώ από την άλλη έχουμε Αρβανίτη, Γάκο, Ιωακιμίδη, Κουρκούρη και Μπουριτή για τους Indians, οι οποίοι θα ανοίξουν και αυτοί λογαριασμό. Από το 3-2 Κυριόπουλος ας απέναντι, ο Μέξας θα πάρει, θα εκτελέσει αμέσως και θα βρει στόχο για το 5-2. Μπουρίτης κατεβάζει μια σκαστή μέσα σε πάσα για τον Ιωακιμίδη, με τη βοήθεια του ταμπλό δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Κυριόπουλος κατεβάζει, Μέξας είναι στην γωνία, σκύπασα για τον Μαρίνο. Λιβαδάς θα το πάρει από εκεί, δεν βρίσκει στόχο. Άστοχη πρώτη προσπάθεια από το τρίποντο για τον Λιβαδά. Παρέμεινε έτσι το 5-2. Μέσα η προσπάθεια του Αρβανίτη, 5-4. Κυριόπουλος, αυτό τον Μέξα κατευθείαν, αυτός θα σημαδέψει σωστά για το 7-4. Καλό ξεκίνημα και από τις δύο ομάδες. Αρβανίτης θα γυρίσει, θα μπει και αυτό το καλάθι για το 7-6. Και πάλι με τον Αρβανίτη να δίνει την λύση στην ομάδα του. Μαρίνος αφήνει στον Λιβαδά. Κουριδάκι στον Μέξα, είναι για 3 το σουτ, αλλά άστοχο. Ο Ακιμίδης μάζεψε. Κουρίς στα αριστερά, θα σταματήσει για να πάρει ο ίδιος την εκτέλεση, μπαλά στο σίδερο. Λιόπουλος. Ολοκλήρωσε το κλέψιμο του Ακιμίδης. Μέξας. Πυρομαρίνος εκτελεί στα 4 δευτερόλεπτα, 2 στα 2. 16. Κύλησε το πρώτο τρίλεπτο στο μάτς. Στο σύν 4 η Athens του Lakers. Μπορεί να στοχίσει, μαζεύει ο Ηλιόπουλος. Φεύγει στην άλλη πλευρά. Θέλησε να πασάρει στον Μέξα, δεν πέρασε η μπαλά. Κουριδάκη Σολομόναχος πήρε το σούτ. Μάζεψε ο Αρβανίτης. Κακός. Μουρίτης εξαιρετικά βρήκε τον Αρβανίτη. Δεν του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα. Και έτσι πήγε στράφη αυτή η ασίστ. Λιόπουλος. Πυρομαρίνος. Κουριδάκης έκανε το κόψιμο, μπαλά και πάλι έξω, θα βάλει και το τρίτο μέσα και αυτό. 13-6, ο Μαρίνος ξεκινάει πάρα πολύ ζεστά το μάτς. Έχει 3-3. Κάτι και το καλάθι τώρα για τους φιλοξενούμενους. 13-8. Κουριδάκης επιλέγει τον Μαρίνο. Λιβαδάς έξασε υπό την πίεση του Ιωακιμίδη, δεν θα πετύχει το καλάθι. Ιωακιμίδης τώρα κατεβάζει για τους Indians. Περιμένει τις κινήσεις των συμπαικτών, το αφήνει στον Γακό. Μπουρίτης
προσποιείται μπροστά από τον Μέξα. Έχει 6 δευτερόλεπτα τώρα. Να κοιμήσει εκτελεί ένα κοντό σουτ μαζί με τον Μαρίνο. Διόπουλο. Ανάμεσα από 2. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Μα βγήκε η άμυνα των φιλοξενούμενων. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο 5 λεπτό τη πρώτη περίοδου. Ο Μέξα έκλεψε. Θα βγει στον εφνιδιασμό. Θα πετύχει και το δεξί layup για το 15-8. Βανίτη στα αριστερά. Μακινίδης το σπίτι, θέλει να πάει προς τα μέσα. Κανένα δύναμο τελείωμα. Διεκδικήσιμη μπάλα η κατοχή είναι για τους του Blakers. Λίγο που θα αφήνει στον Λιβαδά. Θα ψάξει αυτό στο πρώτο του τρίποντο, δεν θα έρθει όμως ούτε τώρα. Κακός. Μπουδητής γυρίζει εξαιρετικά, πάρα πολύ όμορφη κίνηση για το 15-10. Στους 5 πόντους τώρα η διαφορά. Λιόπουλος, Λιβαδάς. Πάσα στη γωνία για τον Μαρίνο. Λιόπουλος θα εκτελέσει και αυτός. Θα μπει στην εξίσωση των τριπόντων, 18-10. Λιόπουλος και Μαρίνος οι εκτελεστές μέχρι στιγμής, πίσω από 6-75 για τους κίτρινους. Κακός. Τα αριστερά θα το πάρει ο ίδιος τελικά το σούτ και πολύ καλά θα κάνει. 18-12. Και ο Δωρακόπουλος δεν το πετάξει, είναι τίποτα πέρασε το μάτς για τους γηπεδούχους. Λιόπουλος πήγε μόνος του μέχρι το τέλος, αναπήρησε η μπάλα, κατέληξε εκτός τελικά. Δακιμίδης. Κουρκούρης είναι μόνος του, θα σημαδεύσει σωστά. 18-15. Και τα παραγωγικό το πρώτο δεκάλεπτο και για τις δύο ομάδες. Στο τρίποδο τώρα πλησιάζει Νίδιανς. Με εξάς από το πλάι ευστοχή για το 20-15. Κουρκούρης. Ζητάει ο Μπουρίτης, αυτόν θα πάει μπαλά. Έκοψε ωραία ο Μέξας πριν η μπάλα φτάσει στον Ιωακιμίδη. Ο Δρακόπουλος στα μάτια τους κίτρινους, ενώ από την άλλη ο Μαρπίνης πάτησε για πρώτη φορά παρκέ. Μαρπίνης τώρα στις πρώτες του παφές με την μπάλα. 3 δευτερόλεπτα για την επίθεση, θα πάρει το σούτο Κουρκούρης για να προλάβει για το χρονόμετρο. 2-20 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Μέξας. Λιόπουλος πάει προς τα μέσα. Τον εμπόδισε κανονικά ο Γάκος. Χωρίς φαουλ μέχρι στιγμή στο μάτς. Αστόχο το τρίποντο. Θεοδωρακόπουλος προσπαθεί εκεί με τον Κουρκούρη. Θα πάρει τελικά το rebound. Βρίσκει και τον Μέξα. Πάει με φορά προς τα μέσα. 22-15. Ωραία προσποίηση από τον Μπουρίτη. Δεν έβαλε το καλάθι όμως και ανοίγει το κεφάλι του. Ο Δρακόπουλος, Ηλιόπουλος. Μέξας μπροστά τον Μαρπίνη, δεν ευστοχή. Ο Ακιμίδης. Σταματάει, αφήνει στον Μπουρίτη. Φτάσε κοντά, κάνε το φαουλ. Δίνει και το χέρι του στον αντίπαλό του. Αυτό είναι μόλις το πρώτο φαουλ που βλέπουμε σήμερα. Είναι από τον Μέξα. Ευστόχος στην πρώτη Μπουρίτης, 22-16. Χάνει την δεύτερη.
Ο Δρακόπουλος, πολύ δυνατή πάσα του, την πρόλαβε ο Ηλιόπουλος. Θα πάρει και πάλι για να εκτελέσει κιόλας και να συνδεθεί με το καλάθι. 24-16. Και ο Θεοδωρακόπουλος βάζει το λιθαράκι του για το συν 8 των Athens του Blazers. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο τώρα. Μαρπίνης, το ύψος της βολής, αστοχή, ο ίδιος θα πάρει όμως την μπάλα και πάλι. Ακόμα μια προσπάθεια, αλλά αστοχή και αυτή. 40 δευτερόλεπτα. Κουριδάκης, κάνε ένα βηματάκι πίσω για να μην πατάει την γραμμή. Αστοχής όμως το τρίποντο. Κουρκούρης. Στην άλλη πλευρά έχει την κίτρινη γύρω του κίτρινες φανέλες. Ο Ακιμίδης εκεί στο follow. Ο ίδιος θα προσπαθήσει ξανά. Βητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι σπονά μου GTS. 17 δευτερόλεπτα όλα για τους άνθρωπους του Lakers. Γι' αυτό τώρα ρίχνει ταχύτητα ο Ηλιόπουλος. Λιβαδάς. 7 δευτερόλεπτα. Το πάρει από εκεί. Με το βάζει Θεοδωρακόπουλος. Μάζεψε, πρόλαβε το ρολόι, αλλά αυτό έχει σε. Και τέλειωνε το πρώτο δεκάλεπτο. Με το σκορ να δείχνει 24-16. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης που βρίσκει τους άνθρωπους του Lakers μπροστά με 24-16. Να, αρκετά παραγωγικό πρώτο δεκάλεπτο και από τις δύο πλευρές. Ο Θεοδωρακόπουλος, Μαρίνος, ο οποίος ξεκίνησε εξαιρετικά το μάτς με 3-3 τρίποντα. Λιβαδάς, ακόμα ψάχνει το πρώτο του, θα το βρει τώρα. 27-16. Κακός αφήνει στον Μαρπίνη. Πεκράκης παίρνει και πάλι. Ψάχνει επιλογή. Θέλει να συνεργαστεί με τον Μαρπίνη. Δεν έγινε όμως η συνεργασία, αλλά έγινε το λάθος στο λάθος. Και ήδη ασχαραμένος στην επίθεση. Ο Ακιμίδης αστοχή. Κατεβάζει ο Ηλιόπουλος. Ακή η πάσα. Ο Ακιμίδης ήταν εκεί. Σταματάει για να πάνε σε οργανωμένη επίθεση τώρα οι Indians. Στην κορυφή ο Μπεκράκης εκτελεί για τρεις ολομόναχος, δεν έβαλε αρκετή δύναμη. Γάκος γυρίζει μπροστά από τον Λιβαδά, δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Στο Δανακόπουλος γυρίζει ώρα για να ξεφύγει. Λιβαδάς. Μαρίνος. Λέιζερ πάσα για τον Αγκουριδάκη. 4 δευτερόλεπτα τώρα. Θα πάρει ο Λιβαδάς, θα το εκτελέσει. Δεν βρήκε όμως ούτε Στεφάνη μπάλα, μαζεύει ο Μαρπίνης. Γρακός στον Ζέζα. Θα το πάρει το τρίποντο αυτός. Μαρπίνης. Ήταν ολομόναχος εκεί στη διεκδίκηση του rebound και κέρδισε και το φάουλ στη συνέχεια από τον Λιβαδά. Παραμένει το 27-16. Χάνει και την δεύτερη ο Μαρπίνης. Από ότι στην δεύτερη περίοδο οι Indians μέχρι στιγμής. Λιόπουλος στον Λιβαδά. Τελεί για τρεις μετά από τρίπλα. Στο rebound ο Ζεζάς. Μεκρακής. Ο Ακιμίδης βρίσκει τον Μαρπίνη, έχει τον Ηλιόπουλο μπροστά, δεν θέλησε να εκμεταλλευτεί το mismatch. Εκτέλει ο Μπεκράκης και σκοράρει με το 27-18. Σε νέα από τους η απόσταση τώρα. Βουριδάκης θα είναι ανεβάς όμως ξανά. 30-18. Ναι, αρκετά καλά τα ποσοστά του Blazers στα τρίποντα. Τον Αγκουριδάκη να βρίσκει αυτός στόχο. Μαρπίνης
Ευκαιρία για τους Indians. 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι, καθαρή άμυνα. Κρατάει ο Γάκος στα 3-2. Κλείστηκε αυτό τον Ιωακιμίδη. Ο Τσάκ θα προλάβει το ρολόι αυτός. Μάχη για το rebound. Τελικά βγαίνουν οι νικητές Indians. Εκτελεί ο Γάκος για 3. Δεν βρίσκει στόχο. Ακόμα μια όμως επίθεση που ανανεώνεται. Αλλά περνάει αν εκμεταλλευτεί. Βιδάκης. Γυρομαρίνος προτίμησε την πάσα τελικά. Δεν έφτασε ποτέ στον Θεοδωρακόπουλο η μπάλα. Τώρα θα κόψει ο Ηλιόπουλος την πάσα του Γάκου. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή των Indians. Ο Ακημίδης από μέσα απόσταση δεν μπορεί να σκοράρει. 3-2 το επιμέρους σκορ στην δεύτερη περίοδο μέχρι στιγμής. Δεν θα αλλάξει αυτό. Τον Αγκουριδάκη έχει σκορτέ 6-2. Λιβαδάς και Αγκουριδάκης έχουν πετύχει 2 τρίποτα. Τώρα θα πετύχει τρίποτα και ο Ακημίδης. Για το 30-21. Μαρίνος θέλει να απαντήσει, θα τα καταφέρει. Τι κάνει σήμερα. 33-21. Τέσσερα στα τέσσερα ο Μαρίνος. Κιμίδης πάει μέχρι το τέλος. 33-23. Λιόπουλος. Θεοδωρακόπουλος στον Αγκουριδάκη. Σκαστήπασε για τον Λιβαδά. Έχει βάλει στην πλάτη τον Γάκο. Έκοψε ο Θεοδωρακόπουλος. Δεν μπορείς όμως να γίνει αποδέξη της πάσας. Μαρπίνης κατεβάζει. Την ίσον Ιωακιμίδη, αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά για τους Indians, αλλά είναι εξαιρετική άμυνα του Αγκουριδάκη. Θεοδωρακόπουλος. Θα το πάρει ο ίδιος το σουτ. Αλλά στο σίδερο όμως. Στην άλλη πλευρά είναι ξεχασμένος ο Ιωακιμίδης, δεν μπορούν να τον προλάβουν. Και θα σκοράρει για το 33-25 και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση, 4.45 ακόμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. 33-25 το σκορ. Το Λιβάτας έχει την μπάλα στα χέρια. Με ξασέκοψε, σηκώθηκε. Βρήκε στόχο. Κουρίτης κατεβάζει τώρα για τους Indians. Επέτρεψε ο Ματσόπουλος και πάλι, όπως και ο Κουρκουρής και ο Αρβανίτης. Θα φτάσει μέχρι το τέλος της φάσης, 33-27. Μειώνουν στους 6 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Ο Σκέρας είναι για αυτό στα πρώτα λεπτά σήμερα. Μεξάς έχει πλάτη τον Μπουρίτη, εξαιρετική άμυνα, αλλά η μπάλα φτάνει στον Αγκουριδάκη και θα εκτελέσει. 35-27. Μπεκρακής. Ο Αρβανίτης με το δεξί χέρι δεν μπορεί να σημαδέψει σωστά. Θα συγκρουστεί και με τον Θεοδωρακόπουλο. Θα του κάνει το φάουλ. Είναι το πρώτο αυτό για τους Indians. Μέξα στη γωνία μπερδεύτηκε και ο Λιβάδας με τον Θεοδωρακόπουλο. Μέξα θα εκτελέσει για 3. Βάλει λίγο περισσότερη δύναμη. Θεοδωρακόπουλος είναι εκεί για να ανανεώσει. Α, όχι, δεν έχει βρει στεφάνη μπάλα. Έλα, να δω. Και ο χρόνο πρόλαβε όμως. Ο Αγκουριδάκης σε μέτρα κανονικότατο το καλάθι. 37-27. Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Αγκουριδάκη. Η οποία κατέληξε στο στόχο τελικά για το συν 10 του Blakers. Ανενόχλητος έφτασε μέχρι το τέλος ο Μπουρίτης. Από την αθλή άμυνα εδώ τον, του Blakers. 37-29. Μεξάς. Είναι ψηλά το φάουλο αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε βολές για τον παίκτη του Blakers. Κάτσε όπως την πρώτη.
βάζει την δεύτερη. Για το 38, 29. Βουλίτης αλλάζει κατεύθυνση. Φτάνει κοντά ο Μέξας, θα τον κόψει όμως. Ο Δρακόπουλος θα φύγει στον Μέξα. Φεύγει μπάλα, καταλήγει εκτός, θα γίνει το λάθος τελικά. Και έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των Indians. Κρακής. Ο Μανίτης φαίνεται να το θέλει το σουτ, θα το πάρει. Δεν το βάζει όμως και ο Μέξας καθαρίζει το rebound. Σκέρας. Μόναχος ο Θεοδωρακόπουλος, δεν πήγε πάνω το Μπουρίτης και το πλήρωσαν. Οι Indians είναι για δύο όμως το σουτ. Πως και να έχει είναι καλάθι. 40-29 πλέον. Τελευταίο δίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Μπουρίτης. Ο Ραρβανίτης από το ύψος της βολής θα εκτελέσει. Ο Κοριδάκης μαζεύει το rebound. Κέρας. Η Βαδάς θα εκτελέσει. Κοίτσε ο Στέφανη μπάλα. Η κατοχή είναι και πάλι για τους του Blakers. Απόπειρα πρώτη δεν είχε επιτυχία από τον Αγκουριδάκη. Θα χρειαστούμε τη βοήθεια μιας δεύτερης μπάλας. Παλεύει ο Αρβανίτης ούτε αυτός. Τώρα θα κατάφερε ο Μέξας. Κατοχή όπως είπαμε νωρίτερα είναι για τους άθρους του Blakers, 1.37 ακόμα για το ημίχρονο. Θα το πάρει από εκεί ο Λιβάδας. Δεν παίρνει το καλάθι. Όπως και ασφαλεύει με τον Κουρκούρη, ο Θεοδωρακόπουλος πήγε ανάμεσά τους και πήρε το rebound, αλλά δεν βρήκε την πάσα. Κουρκούρης. Ο Αρβανίτης έφτασε κοντά, δεν μπορεί να νικήσει τον Λιβάδα. Σκέρας. Στον Θεοδωρακόπουλο. Ο Σκέρας θα πάρει από κοντά, θα σκοράρει. Για το 42-29. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Από την ακρίβεια 52 δευτερόλεπτα μας επόμενα ακόμα. Άστοχο το τρίποντο του Κουρκούρη. Ο Σκέρας. Μακρινή πάσα ψηλή για τον Μέξα, ανάποδο lay-up, δεν τα καταφέρνει όμως. Κουρκούρης. Βλάβησε από την πλάτη, το σταματάει με φόλο Θεοδωρακόπουλος, το παραδέχεται κιόλας. Πόδιο τα ομαδικά και για τις δύο ομάδες. Έχουμε φάουλ, έχουμε δύο φάουλ. Πήρε ο Αρβανίτης. Ρίγε το χέρι του Αγκουριδάκης κατά λάθος. Είναι το τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Κουρκούρης. Πάει από τα δεξιά. Κόβει αποτελεσματικά ο Μέξας. 13 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση των Indians. Συγγωνία η μπάλα. Αρβανίτης θα γυρίσει, θα σκοράρει κιόλας. 42-31. 17 δευτερόλεπτα όλα για τους κίτρινους. Λιβαδάς. Ωραία η πάσα του για τον Κοσκέρα. Θέλησε να γυρίσει αλλά βρήκε μπροστά τον Μπεκράκη. 6,4 τώρα στο ρολόι. Λιβαδάς ζητάει μακριά, κόβει την πάσα ο Αρβανίτης. Στα 5. 0,7 το ρολόι. Ο Σκέρας. Σηκώνει το Μέξας, εκτελεί, δεν μπαίνει το καλάθι. Αλλά καταλήγει εκτός, έχει ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο με το σκορ στο 42-31.
Επιστρέφουν και πάλι δύο πεντάδες στο παρκέ για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα σε αυτούς τους Lakers και Indians. Στο 42-31 το σκορ, στο συν 11 η σημερινή γηπεδούχη. Τώρα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο. Πρώτο και μόλις ξεκίνησε με τους Indians να έχουν την πρώτη κατοχή. Μπουρίτης προστάρει τον Κοσκέρα. Θα κερδίσει το φάουλ. Ναι. Χαμηλά. Τελικά το έχει γίνει το φάουλ. Κακός. Ζητάει έξω ο Μπουρίτης. Δεν θα πάρει κάποιο τρίποντο. Θα προτιμήσει να πλησιάσει. Θα δεχτεί την απόμως από τον Μέξα. Παραφύλαγε εκεί. Το Δρακόπουλο στάνει μέχρι το τέλος. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 44-31. Κακός. Ένα δύσκολο καλάθι από τον Μπουρίτη. 44-33. Κοσκέρας. Παίνει ξανά. Αλλά εκεί όπου είναι ο Ηλιόπουλος θα σηκωθεί μπροστά από τον Κουρκούρη. Έχει κερδίσει και το φάουλ. Έτσι. Έχουμε βολές. Αστόχος στην πρώτη προσπάθεια ο Ηλιόπουλος. Βάζει την δεύτερη. Άρα τα 5-33. Κουρκούρης εκτελεί για 3. Θα καταλήξει εύκολο όμως την προσπάθειά του. Στρέφουν έτσι την άμυνα τώρα οι Indians με τον Κοσκέρα να κατεβάζει για τους του Lakers. Κάνει την κίνηση και παίρνει ο Ηλιόπουλος. Ζητάει ο Μέξας, ο οποίος έχει βάλει πλάτη τον Γάκο. Κλείσαν 3 πάνω του, ο ίδιος θα πάρει το rebound. Δεν καταφέρει όμως να συγκρατήσει την μπάλα. Κακιμίδης. Πέρασε. Φτάσε και μέχρι την ρακέτα και σκόραρε κιόλας. 45-35. Κουσκέρας. Παίρνει και πάλι ο Μαρίνος. Το σκιά αυτή τη φορά και αυτό είναι το πρώτο του άστοχο σου. Σήμερα πίσω από τα 6.75 είχε 4-4. Τώρα έχει 4-5. Μπουρίτς κάνει μια ωραία τρίπλα, θα αφήσει και εξαιρετικά στον Αρβανίτη. Ανενόχλητος, ο κύριος πήρε την εκτέλεση, το έχασε, αλλά θα βάλει το δύσκολο στην συνέχεια. Για το 45-37. Σκέρας. Το Μέξα ζητάει ο Μαρίνος, Λιόπουλος και πάλι Μαρίνος. Θα επιχειρήσει τον τρίποντο, η μπάλα στο σίδερο. Μπουρίς. Στην κορυφή ο Μπουρίτης. Ο Ακιμίδης μπροστά από τον Μέξα θα τον νικήσει. 45-39, μειώνουν στους 6 πλέον οι Indians. Το είχαν κάνει και νωρίτερα αλλά κατάφεραν να ξεφύγουν και πάλι του Blakers. Λιόπουλος θα δεχτεί το φάουλ, μετράει για το καλάθι. 47-39. Έτοιμος για την πληρωματική βολή ο Ηλιόπουλος, θα την βάλει και αυτή. 148-39 στο σύν 9 και πάλι κίτρινη. Λάθος πάσα του Μπουρίτη, ο Μαρίνος έκλειψε, αφήνει τον Κοσκέρα. Θα του δώσει και πάλι την μπάλα. Μαρίνος αριστερά. Δρακόπουλος και πάλι Μαρίνος θα επιχειρήσει ακόμα ένα σου, θα το βάλει αυτή τη φορά για το 51-39. Πέμπτο τρίποντο για τον Μαρίνο. Το κοντά ο Αρβανίτης θα μειώσει
51-41. Μακρινή πάσα του Κοσχέρα, πέρασε όμως. Διόπουλος είναι και πάλι έξω. Μαρίνος για το έκτο, όχι. Δεν θα έρθει τελικά. Νακημίδης. Πάσα στη γωνία. Λίγο έλειψε να γίνει το λάθος όπως είχε ξεκινήσει το κόψιμο του Μπουρκούρη. Σας το έξω ο Γάκος. Για ποιον είναι η μπάλα, για τους του Blakers, όπως λέει ο ρεφέρι. Μαρίνος Κοσχέρας γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια. Στην κορυφή ο Μαρίνος εκτελεί για 3, το χάνει. Δεν αλλάζει το 51-41. Ωραία κίνηση από τον Μπουρίτη, εξαιρετικό καλάθι. 51-43. Γρήγορη επίθεση από τον Μέξα. 8 η απόσταση. Να δούμε αν θα μπορούσαν να πλησιάσουν κι άλλοι οι Indians. Μπουρίτη θα το πάρει από την κορυφή και θα το βάλει κιόλας. 51-46. Στο συν 5 οι τουβλί και στο μείον 5 οι Indians. Διόπουλος βγήκε στα δεξιά. Για 2 πόντους. Μπουρίτης. Περάσει εξαιρετικά από τον Κοσχέρα, θα φτάσει και μέχρι το τέλος, θα αφήσει έξω. Αλλά η πάσα του δεν κατέληξε τελικά στον Κουρκούρη. Είναι το λάθος και ο Μαρπίνης τώρα επιστρέφει στο μάτς, παίρνει την θέση του Αρβανιτή. Κοσχέρας. Θεοδωρακόπουλος. Στα 11 δευτερόλεπτα. Είσαι με τον Μέξα κατευθείαν η μπάλα στον Μαρίνο. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Στα 5 έχει σταματήσει το ρολόι. Τόσο έχουν οι άνθρωποι Blakers για την επίθεσή τους. Μαρίνος παίρνει και εκτελεί αμέσως. 54-46. Έξω το τρίποντο. Κάκος δεν μπορεί να νικήσει Θεοδωρακόπουλο και Μέξα. Και η άμυνα τελικά για τους κίτρινους. Και θα γίνει και το φάουλ από τον Κουρκούρη στη συνέχεια στον Ηλιόπουλο. Μαρίνος παίρνει στον Κοσχέρα. Θεοδωρακόπουλος έμεινε μόνος του, εκτέλεσε. Για το 57-46. Και αυτό σήμερα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά για τους Blakers. Κακημίδης θα απαντήσει. 57-49. Ο Σχέρας παίρνει στον Θεοδωρακόπουλο. Ωραία, βρήκε τον Μέξα. Δεν πέτυχε το καλάθι αυτός. Θα εκτελέσει ο Ακημίδης, δεν θα το βάλει τώρα. Θα φύγει μπροστά ο Θεοδωρακόπουλος. Ολομόναχος θα φτάσει μέχρι το καλάθι, όχι. Το χάσε τελικά. Χάνονται και αυτά. Μπουρίτης. Ο Ακημίδης σηκώνεται, δεν σημαδεύει σωστά ο Μέξας, έχει δύο επιλογές μπροστά. Είναι πολύ δυνατή όμως η πάσα για τον Θεοδωρακόπουλο, δεν μπορούσε να την προλάβει. Και η μπάλα κατέληξε κατευθείαν στις κερκίδες. Ο Ακουρίδακης επιστρέφει για τους κίτρινους στην θέση του Μαρίνου, ενώ από την άλλη έχουμε τον Μπεκράκη στο μάτς. Παίρνει την θέση του Κουρκούρη. Δυόμιση λεπτά ακόμα
για να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος. Ιωακιμίδης, ωραία, εκεί στην τρύπα βρήκε τον Μαρπίνη. Δεν ήρθε το καλάθι μαζί ο Ηλιόπουλος. Μουσκέρας πήγε να κάνει μια τυφλή πασά. Με τον Ηλιόπουλο κόπηκε όμως. Μουσκέρας. Εξαιρετικά εκεί έμεινε στάσιμη άμυνα και ο Κοσκέρας κατάφερε να βρει εξαιρετικά τον συμπαίκτη του για το 59-49 στις 10 πόντους η διαφορά. Μαρπίνης πάει με φόρα προς τα μέσα, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Βιδάκης σταματάει, θα βρει τον Κοσκέρα. Με ξασπατάει γερά και ευστοχή. 61-49. Κρακής αφήνει στον Γκακό. Αυτός θα εκτελέσει με τη βοήθεια του ταμπλό. Δεν θα βρει τον στόχο όμως. Τελευταία 80 δευτερόλεπτα στο τρίτο δεκάλεπτο. Μαζεύει ο Γκακός στο rebound επίτα από το άστοχο σου του Αγκουριδάκη. Γκακός φύγει στον Μπεκράκη. Ιωακιμίδης στα δεξιά. Στοχή και αυτός ο Γκάκος παλεύει με το Μέξα, θα βγει νικητής τελικά. 10 δευτερόλεπτα. Ενόχλητος ο Μπεκράκης, δεν σημαδεύει σωστά. Καθαρίζει το rebound ο Λιβαδάς. Κοσκέρας. Αγκουριδάκης θα σημαδέψει, όχι σωστά όμως. Η μπάλα και πάλι στημένη στα χέρια του, δεύτερη ευκαιρία. Όχι, εδώ για αυτή. Μισό λεπτό ακόμα. Πάλι από τον Κοσκέρα. Έχουμε και αλλαγή για τους Indians. Ο Ζέζας πέρασε στο μάτς στην θέση του Μπουρίτη. Ιωακιμίδης. Πήρε ο Μπεκράκη, σηκώθηκε. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Επίθεση τώρα. Δεν τους έχουν στους Blakers. 10 δευτερόλεπτα. Ηλιόπουλος στα 6. Φύγει στον Λιβαδά, όχι. Ο Ιωακιμίδης μπήκε ανάμεσά τους, έκλεψε. Έχει 3 δευτερόλεπτα, 2. Θα φτάσει μέχρι το τέλος και θα σκοράρει, προλαβαίνοντας το χρόνο και διαμορφώνοντας το 61-51, με το οποίο τελειώνει η τρίτη περίοδος. Ξεκινάει και το τέταρτο δεκάλεπτο. Το 61-51 το σκορ, το σύν 10 οι άνθρωποι του Blazers. Με τους Indians να πλησιάζουν εκεί κοντά στους 6 με 5 πόντους, αλλά να μην μπορούν να ρίξουν ακόμα περισσότερη την απόσταση. Και τους Blazers από την άλλη να βρίσκουν λύσεις στη συνέχεια για να απομακρυνθούν ξανά. Αυτό είναι το σκηνικό του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Μαρπίνης φτάσει κοντά, αδύναμο το τελείωμα του. Κοσκέρα σηκώνει ψηλά την μπάλα, βρίσκει εξαιρετικά εκεί που την θέλει την μπάλα ο Μέξας και θα σκοράρει για το 63-51. Συνδυασμός ακόμα ένας για τους Athens του Blakers. Ο Μέξας είναι για αυτός, είναι και πάλι αυτός που θα δώσει την λύση στην γρήγορη επίθεση για το 65-51 και έχουμε και time out για τους Indians. Συνεχίζει τη δράση εδώ στο κλειστό του Περιστερίου. 9 λεπτά απομένουν ακόμα για το φινάλι του μάτς και οι γηπεδούχοι έχουν φτάσει στο σύν 14 τώρα. Πέρασε η πάσα του Λιβαδά στην επίθεση οι Indians με τον Μπεκράκη.
να κερδίσει το φάουλ. Θα πάει και στην γραμμή των Βολονόπεθ των φιλοξενούμενων. Κάνει την δεύτερη, 65-52 το σκορ. Κοσκέρας. Μέξα σε κάνει την κίνηση, τον είδε και τον βρήκε εξαιρετικά ο Λιβαδάς. Και πάλι ο Μέξας θα τελειώσει την φάση. Αλλά και πάλι ο Μέξας θα πάρει μια μπάλα στα χέρια του εκεί όπου ακριβώς πρέπει και θέλει. 67-54 τώρα από τον Μπεκράκη. Κέρας. Πουριδάκης αφήνει στον Λιβαδά, από αρκετά μακριά θα πάρει το τρίποντο, η μπάλα στο σίδερο. Κατεβάζει ο Κουρκούρης. Πουρίτης. Φτάσε κοντά ο Μαρπίνης, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Πάλι φεύγουν γρήγορα μπροστά οι κίτρινοι, δεν τελειώνει καλά η φάση όμως αυτή τη στιγμή. Ο Μέξας εκτός ισορροπίας δεν μπορεί ούτε αυτός να ευστοχίσει. Παραμένει έτσι στο 67-54. Μουρίτης. Περιστροφή και θα πετύχει το καλάθι. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση από τον Μουρίτη. 67-56. Μέξας είναι μόνος του εκεί με τον Κουρκούρη. Μεταλλεύεται το ύψος του. Μεταλλεύτηκε το mismatch. Με το 69-56. Μεκράκης. Με τα δεξιά του φύγει μπάλα. Έγινε το λάθος και τώρα ο Θεοδωρακόπουλος θα επιστρέψει το μάτς για τους κίτρινους. Κοσκέρας. Κουριτάκι στο πλάι. Θα το πάρει το σουτ και θα το βάλει κιόλας. 71-56. Μπουρίτης, ωραία τρίπλα, έφτασε κοντά σκόραρε κιόλας ο Μπουρίτης. Ένας από τους πιο δραστήριους σήμερα παίχτες των Indians, ο παίχτης που έχει ξεχωρίσει από τους φιλοξενούμενους. Θα σκοράρει τώρα για το 71-58 στο μείον 13 η ομάδα του. Μπουριδάκης, δεν πάει πάνω του ο Μαρπίνης, το αφήνει χώρο και τιμώρει ο Αγκουριδάκης για το 74-58. Έφτασε μπάλα στον Ζέζα. Ο Μέξας έβαλε στοπ. Αρβανίτης επιστρέφει τώρα για τους Indians, ενώ και ο Ηλιοπούλος θα περάσει το μάτς για τους Lakers. Και ο Ιωακιμίδης επίσης στο παρκέ. Ζέζας επαναφέρει. Ουρίτης. Φάουλ από τον Θεοδωρακόπουλο. Ακυμίδης. Πέρασε, κράτησε την μπάλα. Κέρδισε και το φάουλ. Με βολές επίτα από το δεύτερο ομαδικό φάουλ των κιτρινών. Το έχει στην πρώτη ο Ακυμίδης, δεν αλλάζει το 74-58. Βάζει την δεύτερη. Το 74-59, 5 και 40 ακόμα για το τέλος. Μαρίνος δίνει και πάλι στον Αγκουριδάκη. Ο Δωρακόπουλος είναι στη γωνία, θα το πάρει το σουτ, είχε χρόνο να σημαδέψει.
Δεν το έκανε σωστά. Ο Ρίτς κατεβάζει τώρα για τους Indians. Διασχίζει όλο το γήπεδο, ο μόνος του φτάνει και μέχρι το τέλος τα χάλασε όμως εκεί. Ο Κιμένες μάζεψε, θέλησε εκεί με μια εξειζητημένη πάσα να βρει και πάλι τον Μπουρίτη. Δεν γλίτωσαν το λάθος όμως οι Indians. Θα κάνει το λάθος τώρα και οι τους Lakers. Αρβανίτης. Η πάσα δεν πέρασε, η Λιόπουλος έβαλε το stop. Αρβανίτης αστοχή, είναι και ο Ακιμίδης να μαζέψει το rebound, να σκοράρει, να κερδίσει και το foul. 74-61. Προσπαθεί κάπως ο Ακιμίδης να συμμαζέψει την κατάσταση, να ρίξει κάπως την διαφορά. Θα βάλει και την βόλη τώρα για το μείον 12. 74-62. Μαρίνος εκτελεί. Είναι για 3 στο σούτ, αλλά άστοχο. Κατεβάζει ο Κουρκούρης. Δεν θα βρει όμως ποτέ τον Ακιμίδη. Είναι αρκετά κακή η πάσα του. Κοσκέρας. Είναι το κλέψιμο. Θα βγει στην άλλη πλευρά ο Λομόνα, αφού ο Ακιμίδης να σκοράρει και πάλι. 74-64 μειών στους 10 τώρα οι Indians. Κάτι που αναγκάζει τους Lakers να καλέσουν time out. Yeah. 4-25 ακόμα απομένουν στο ρολόι για να τελειώσει το παιχνίδι. Η διαφορά έχει φτάσει στρογγύλα, στρογγύλα στους 10 πόντους. Μαρίνος. Θεοδωρακόπουλος. Και σε λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε ο Ζέδας και έκανε το φάουλ. Είναι το πρώτο αυτό για τους Indians. Λιόπουλος. Άφησε έξω ο Θεοδωρακόπουλος τώρα στα 6. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, έκλεψε ο Ακιμίδης. Φύγει και πάλι στον εφημεριασμό. Θα τελειώσει και αυτή την φάση ο Ακιμίδης. Για το 74-66. Παλεύει μόνος σε αυτές τις τελευταίες φάσεις. Ρίχνει την διαφορά σε μονοψήφιο. Και πλέον 8 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Διόπουλος. Πήρε έξω ο Γκουριδάκης. Παίζει με τον Κοσκέρα, έχουμε 3 δευτερόλεπτα όμως. Ευκαιρία τώρα για τους Indians για να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο και να αγχώσουν κάπως τους Lakers. 3,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Να δούμε αν προλαβαίνουμε να δούμε κάποια ανατροπή, κάποια δραματική εξέλιξη στο μάτς. Ο Μπουρίτς θα κόπει κανονικά. Μόνο μπάλα του δείχνει ο ρέφερι. Μαρίνος επιστρέφει στο μάτι στην θέση του Ηλιόπουλου. Στην επαναφορά τώρα οι φιλοξενούμενοι για 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Για την επίθεση, Κουρκούρης από την κορυφή, ευστοχή! Να που επιστρέφουν οι Indians. 74-69. Και η διαφορά στους 5 πόντους τώρα. Ο Σκέρας. Ο Δρακόπουλος αφήνει σαν αγκουριδάκι. Μαρίνος θα το πάρει το τρίποντο, δεν βρίσκει στόχο. Ο Ακιμίδης. Ο Γκουρίτης έφτασε κοντά, παίζει ωραία με τον Αρβανίτη και σκοράρει. 74-71. Ένα τρίποντο μόλις χωρίζει τώρα τις δύο ομάδες. Θα συγκρουστεί με τον Ιακιμίδη, θα κάνει για βήματα. Και έτσι οι Indians τώρα μπορούν είτε να μειώσουν κι άλλο είτε να ισοφαρίσουν κιόλας με ένα τρίποντο. 2,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Αρβανίτης πήρε, όχι τελικά έχασε. Θεοδωρακόπουλος.
Μασκέρας αφήνει έξω, Μαρίνος θα επιχειρήσει το τρίποντο, δεν του κάνει το χατήρι μπαλά. Τελευταία δύο λεπτά τώρα στο μάτς. Γουρίτης. Γιακουμίδης πέρασε. Δεν πέρασε όμως η πάσα του στην συνέχεια, νέο λάθος για τους Indians. Ετούς θα σκούπει για ακόμα μια επίθεση. Και ο Μέξας θα κερδίσει το φάουλ στην συνέχεια. Και θα πάει στην γραμμή των βολών τώρα. Αστοχή στην πρώτη. 74-71 παραμένει το σκορ. Χάνει και την δεύτερη, 0-2. Δεν αλλάζει το σκορ. 1-40 ακόμα για το τέλος. Ακόμα μια ευκαιρία για τους Indians. Για την ισοφάρη στο Ριωακή. Μίδης θα έρθει. 74-74. Η επιστροφή των φιλοξενούμενων ολοκληρώνεται. Διαχειρός του παίχτη, ο οποίος τα έχει δώσει όλα τα τελευταία λεπτά. Και φαίνεται τώρα στην ομάδα του την ισοπαλία. Δεν απαντάει ο Μαρίνος. Κατεβάζει ο Μπουρίτης. Να δούμε αν θα περάσουν μπροστά οι Indians. Ο Ακημίδης. Αυτή εξαιρετικά στον Αρβανίτη. Προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. 74-76. Και έχουμε και μια συμπληρωματική βολή για τον Αρβανίτη. Το 74-58. Οι Indians έχουν φτάσει στο 74-76. Σερί 0-18, απίστευτο. Αρβανίτης δεν μπορεί να κερδίσει κάτι. Θεοδωρακόπουλος τώρα, κάνει κοντά. Κοσκέρας, καθαρή άμυνα, θα κάνει βήματα. Διαμαρτύρεται για φάουλ. Δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Κατοχή είναι για τους Indians. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Επιστροφή από τον Μπουρίτη. Να αποβολεί η Απαρβανίτης, ακολουθεί τη φάση. Θα πετύχει και πάλι το καλάθι, κερδίζοντας το φάουλ εκεί σαν από μηχανής. Θεός ήρθε από πίσω για το 74-78. Στο συν 4 πλέον οι Indians. Με σερί 0-20 παρακαλώ. Ένα απίστευτο σερί από τους φιλοξενούμενους, που τους έχει φωτοεφέρει τώρα σε ρόλο οδηγού. Παρβανίτης θα ευστοχίσει και στην βολή του. 74-79. Κοσκέρας από κοντά, κερδίζει το φάουλ. Δεν μπορεί να σκοράρει, θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών. Να δούμε αν θα πετύχει το πρώτο ποντό μετά από ώρα. Δεν θα το κάνει. Στοχή στην δεύτερη. 75-79. Κακιμίδης. Με τον Ζέζα τελικά. Έχει επιλογή για τον Κουρκούρη. Θα τελειώσει τη φάση χωρίς να προλάβουν να κάνουν φάουλ οι αντίπαλοι του. 75-81. Ο Σκέρας έφτασε κοντά, σκόραρε, κέρδισε και το φάουλ. Απίστευτη εξέλιξη. 77-81. Τέταρτο φάουλ για τον Κουρκούρη αυτό. Αστοχεί ο Κοσκέρας, το rebound θα καταλήξει στα χέρια του ίδιου. Μέξας. Φτάσε κοντά, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Δεν καθαρίζει το rebound όμως οι Indians και η κατοχή παραμένει στους κίτρινους. Στην baseline θα πάει η μπάλα.
11,5. Μαξιλαράκι 4 πόντων η φιλοξενούμενη, υπενθυμίζω. Κοσκέρας κερδίζει το φάουλ. Είναι το 5ο φάουλ του Μπουρίτη. Αυτό είχε 4 νωρίτερα. Γι' αυτό και θα αποσυρθεί. Στη γραμμή ο Κοσκέρας. Χάνει την πρώτη. Κάθε πόντος από εδώ και πέρα μετράει. 10 δευτερόλεπτα να απομένουν ακόμα στο ρολόι. Βάζει την δεύτερη. 78-81. Θα γίνει και το φάουλ. Στην συνέχεια στον Κουρκούρη. Τι οδηγούμαστε στην άλλη πλευρά. Και όπου θα πάει ο Κουρκούρης για να εκτελέσει δύο βολές. Μέρους 4 23. Το σκορ στα τελευταία 5 λεπτά 78-82 τώρα. Κάνει την δεύτερη ο Κουρκούρης. 8 δευτερόλεπτα. Ο Σκέρας. Ποιος θα πάρει το σούτ, ο Δωρακόπουλος. 4-3 εκτελεί. Δεν το βάζει και φτάνουμε έτσι στο φινάλε με τους Ίντιανς να παίρνουν μια μεγάλη νίκη, η οποία θα είναι η έκτη συνολικά στην σεζόν. 6-12 το ρεκόρ τους, είναι από την άλλη γάθος του Λέικερς, θα πέσουν στο 5-14.